Γεια σας, παιδιά μου αγαπημένα. Αυτές τις δύσκολες μέρες που βρισκόμαστε όλοι μέσα στο σπίτι και είναι πολύ δύσκολο και δύνατο να βγαίνουμε έξω, μπορούμε να περνάμε πολύ ωραία λέγοντας παραμύθια. Αυτό σκέφτηκαν από το Δήμο της Ξάνθης και μας ζήτησαν αν θα μπορούσαμε να σας λέμε κάθε μέρα και από ένα παραμύθι. Έτσι λοιπόν, εδώ είναι η Χριστίνα. Γεια σας. Ο Στέφανος. Γεια σας. Που θα παίξει τη μουσική και οι τρεις μας θα σας διηγηθούμε τα παραμύθια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το, για να δούμε, με το ζυμαράκι και τα όμορφα ζυμαρικά. Πάμε λοιπόν, παιδιά μου. Παραμύθι τώρα ωραίο ξεκινά. Μια φορά και έναν καιρό ας πούμε όλοι. Κλείστε μάτια κι όπως κύκλος γυρνά, θα σας πάμε σε έναν κόσμο μαγικό. Ο Ζυμαράκης και τα όμορφα ζυμαρικά. Σε ένα εργοστάσιο ζυμαρικών που έφτιαχνε όλων των ειδών μακαρόνια, δούλευε μια όμορφη γυναίκα, η Ασπρούλα, που δεν είχε παιδιά, αλλά κανείς δεν το ήξερε στη δουλειά της. Μια μέρα, εκεί που ετοίμαζε τη ζύμη για τα μακαρόνια, σκέφτηκε... Δεν φτιάχνω ένα παιδάκι από ζυμάρι, να το έχουνε περνάει η ώρα μου. Και η σκέψη της έγινε τραγούδι. Μέσα από την καρδιά μου αυτό, να αποκτήσω ένα γιο, με ζυμάρι να τον φτιάξω και τη μοίρα του θα αλλάξω. Μέσα από την καρδιά μου αυτό, να αποκτήσω έναν γιο. Να αποκτήσω ένα γιο. Με ζυμάρι θα τον φτιάξω. Με ζυμάρι θα τον φτιάξω. Και την μοίρα μου θα αλλάξω. Και την μοίρα μου θα αλλάξω. Έτσι όπως ήταν έμπειρη, η Ασπρούλα έφτιαξε ένα κουκλάκι πολύ όμορφο. Του έβαλε δυο γαρίφαλα για ματάκια και ένα κερασάκι για χυλάκια και πω, φαινόταν σαν αληθινό. Νάτος τώρα εδώ μπροστά μου. Νάτος τώρα εδώ μπροστά μου. Είναι σαν αληθινός. Είναι σαν αληθινός. Μοναχά η πνοή του λείπει. Μοναχά η πνοή του λείπει. Είναι σαν πραγματικός. Είναι σαν πραγματικός. Νάτος τώρα εδώ μπροστά μου. Είναι σαν αληθινός. Μοναχά η πνοή του λείπει. Είναι σαν πραγματικός. Όταν το είδαν οι συνάδελφοί της, νόμιζαν πως είχε φέρει το παιδάκι της στη δουλειά της. Αχ, τι όμορφο που είναι, της είπαν. Πώς το φωνάζεις? Ζυμαράκι, είπε αυθόρμητα εκείνη. Την ίδια στιγμή, όπως μπορεί να γίνει μόνο στα παραμύθια, ο Ζυμαράκης ζωντάνευσε και έδωσε ένα σκαστό φιλί στην Ασπρούλα. Σε ευχαριστώ, Μανούλα, είπε, που με έφερε στον κόσμο. Και άρχισε να τραγουδάει. Μάνα μου σε ευχαριστώ, με έφερε στον κόσμο αυτό. Γαλατάκι θα μου δίνεις και φαγάκι θα μου ψήνεις. Γαλατάκι θα μου δίνεις και φαγάκι θα μου ψήνεις. Τούτο το τελευταίο το είδαν οι συναδέλφισές της και τρελάθηκαν. Αχ, τι υπέροχο παιδί! Α, ευχαριστώ! Είναι τέλειος και πολύ τρυφερός ο γιος σου! Είναι τέλειος, αυτή είναι αλήθεια. Μακάρι να είχα κι εγώ ένα τέτοιο εγγόνι. Αχ, σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Το δικό μου είναι άταχτο. Αυτό είναι πολύ φρόνιμο. Είπες άταχτο, τι θα πει άταχτο, ρώτησε ο Ζυμαράκης. Άταχτο θα πει να τρέχει όλη μέρα, να κάνει σκανδαλιές και να μην κάθεται σε μια μεριά. Μ' αρέσει αυτό! Μ' αρέσει να τρέχω! Κι εγώ είμαι άταχτος! Κοιτάξτε με! Είπε χαριτωμένο ο Ζυμαράκης και άρχισε να τρέχει. Όλη μέρα τρέχω εγώ! Παίζω και χορομηδώ! Γρήγορα σαν τον αέρα! Από εδώ μέχρι εκεί πέρα! Από εδώ μέχρι εκεί πέρα!
τι κάνεις, τι κάνεις, που πας, έλα εδώ, να τα χτυπήσεις, φώναξε η Ασπρούλα. Μα αυτός δεν άκουγε πια. Έτρωγε σε όλους τους διαδρόμους του εργοστασίου και ήταν πολύ ευχαριστημένος και τραγουδούσε πάλι. Όλη μέρα τρέχω εγώ, πέσω και χοροπηδώ, γρήγορο σαν τον αέρα, από εδώ μέχρι εκεί πέρα, από εδώ μέχρι εκεί πέρα. Πω πω πω, τι κουκλί είναι αυτό, έλεγε όποιος το έβλεπε. Για μένα λέει, σκεφτόταν ο Ζημαράκης και υποκλινόταν με ευγένεια. Πω πω και τι ευγενικός και τι σχιστά ματάκια, μοιάζουν με γαρίφαλα, είπε μια καθαρίστρια που εκείνη την ώρα σουγκάριζε στο διάδρομο. Τι ήταν να το πει, τι ήταν να το πει η καθαρίστρια, γλίστρησε ο Ζημαράκης πάνω στο βρεγμένο πάτωμα και έπεσε φαρδής πλατής. Γλίστρησα, γλίστρησα, έπεσα κάτω και χτύπησα. Πώς πονάω, πώς πονάω. Καλά να πάθεις, δεν μ' ακούγες, είπε η Ασπρούλα που έτρεχε εξωπίσω του και λαχανιασμένη έσκυψε να τον σηκώσει. Τότε αυτός πετάχτηκε γρήγορα σαν ελαττήριο και τρύπωσε στην πρώτη πόρτα που βρήκε μπροστά του. Χωρίς να ξέρει ότι εκεί μέσα, εκεί στο γραφείο ήταν ο κύριος διευθυντής. Πώς μπήκες εδώ μέσα χωρίς να χτυπήσεις, ακούστηκε να λέει μια ανδρική φωνή. Τι δουλειά έχεις εδώ, πώς τόλμησες να μπει στο γραφείο μου, στο γραφείο του διευθυντή και μάλιστα την ώρα που θα έπινα τον ντοματόζουμό μου και το σπανακόζουμό μου. Πώς τόλμησες παλιό παιδό, εδώ μέσα εσύ να μπεις. Καταλαβαίνεις βέβαια πως είσαι ανεπής. Τα χάσε ο Ζημαράκης, δεν ήξερε τι να πει. Ξερόπηξε λίγο, αλλά για καλή του τύχη εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένας χτύπος στην πόρτα. Ποιος είναι, ρώτησε ο διευθυντής. Με συγχωρείτε κύριε διευθυντά, η Ασπρούλα είμαι. Μήπως είδατε ένα αγοράκι, είπε δειλά. Μου φάνηκε πως μπήκε στο γραφείο σας. Εδώ είναι το αγοράκι, δικό σου είναι. Α, μάλιστα κύριε διευθυντά, είπε γλυκά η Ασπρούλα. Και δεν ξέρεις ότι δεν φέρνουν τα παιδιά τους στη δουλειά, είπε μαλακώνοντας τη φωνή του ο διευθυντής. Δεν είχα που να τον αφήσω κύριε διευθυντά μου, είπε για να δικαιολογηθεί η Ασπρούλα. Πάει καλά, χαμογέλασε τότε ο διευθυντής. Πήγαινε να συνεχίσει τη δουλειά σου. Ο μικρός θα μείνει εδώ. Φέρε του λίγη ζύμη, ένα λίγο ζυμάρι να ασχολείται και από αύριο να μην τον ξαναφέρεις. Αλλιώς θα χάσεις τη θέση σου. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Δεν θα τον ξαναφέρω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την κατανόηση κύριε διευθυντά, είπε η Ασπρούλα και έτρεξε γρήγορα και έφερε λίγο ζυμάρι στο μικρό. Κάτσε εδώ και παίξε με το ζυμάρι. Φτιάξε κάτι με ζυμάρι, φεύγω πάω στη δουλειά. Τα βιβλία μην πειράξεις, τίποτα να μην χαλάσεις. Εγώ πάνω κάνω επιθεώρηση στο εργοστάσιο, πρόσθεσε. Αλίμονό σου αν πειράξεις τίποτα από το γραφείο μου. Έφυγε κλείνοντας την πόρτα πίσω του. Στενοχώρησα τη μανούλα μου, σκέφτηκε μόλις έμεινε μόνος ο μικρός. Θα της φτιάξω μικρά δωράκια για να την ευχαριστήσω και να της περάσει στενοχώρια. Πήρε το ζυμάρι και άρχισε να το πλάθει. Πρώτα θα φτιάξω φιωγκάκια και να τα βάλει στα μαλλιά της η μανούλα μου. Ύστερα, βλέποντας μια θαλασσογραφία πάνω στον τοίχο του γραφείου του κυρίου διευθυντού, σκέφτηκε. Θα φτιάξω αχιβάδες που έχουμε ζυμάρι. Ξαφνικά, είδε μια πεταλούδα να πετάει έξω από το παράθυρο. Τι ωραία πεταλούδα. Θα φτιάξω πεταλουδίτσες, πεταλουδίτσες με το ζυμάρι. Πρόσεξε τις θάλες της βροχής. Θα φτιάξω κρυθαράκι. Μετά πήρε τον ντοματόζουμο και το σπανακόσμο που είχε αφήσει πάνω στο γραφείο άθικτο διευθυντής και... Θα τα ανακατέψω με το ζυμάρι, θα ανακατέψω τον ντοματόζουμο και το σπανακόσμο και θα φτιάξω κόκκινα και πράσινα μακαρονάκια. Όταν τελείωσε το ζυμάρι, τα άπλωσε όλα πάνω στο γραφείο και τα καμάρωνε. Πω, έλεγε.
τι έχω εδώ! Έφτιαξα όμορφα φιονγκάκια, αρχιβάδες πλουμιστές και όμορφες πεταλουδίτσες που είναι σαν αληθινές. Σαν σταγόνες της βροχής έχω φτιάξει κρυθαράκι. Θα το πάρει η Μανούλα και θα φτιάξει πιλαφάκι. Να και τα μακαρονάκια, όμορφα, χρωματιστά! με σπανάκι και ντομάτα, φαγητό για βασιλιά! Τι έκανες! Δεν σου είπα να μην διράξεις το γραφείο μου! Πώς τρόμαξα! Είπε άγριο ο διευθυντής που είχε μπει χωρίς να τον πάρει η είδηση, ο μικρός. Συγγνώμη, ξέρεις ο Ζημαράκης, δεν... Δεν πρόφτασε όμως να ολοκληρώσει τη δικαιολογία που του ήρθε στο στόμα, γιατί άκουσε τον διευθυντή να του λέει γλυκά. Τι αριστουργήματα είναι αυτά, παιδί μου! Τι όμορφα ζυμαρικά είναι αυτά! Τι υπέροχα σχέδια! Τι πρωτότυπα! Πού τα σκέφτηκες όλα αυτά, αγοράκι μου! Ήθελα να κάνω δώρο στη μαμά! Πάλι δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη φράση του, γιατί ο διευθυντής τον άρπαξε στην αγκαλιά του και τον φίλησε! Είσαι εφευρέτης! Είσαι καλλιτέχνης! Αγόρι μου! Είσαι σπουδαίος! Θα βγάλουμε τέτοια ζυμαρικά και θα γίνει πάταγο στην αγορά! Εφευρέτης είσαι Βέγας και σπουδαίος καλλιτέχνης! Εφευρέτης είσαι Βέγας και σπουδαίος καλλιτέχνης! Με τα ζυμαράκια αυτά πάταγος θα γίνει σίγουρα στην αγορά! Με τα ζυμαράκια αυτά πάταγος θα γίνει σίγουρα στην αγορά! Να το πούμε στη μαμά! Ύπνοτε γρήγορα, γρήγορα ο Ζημαράκης για να προλάβει αυτή τη φορά να ολοκληρώσει τη φράση του. Και βέβαια θα το πούμε στη μητέρα σου, είπε ο διευθυντής και έστειλε επίσημα πια να φωνάξουν την Ασπρούλα. Ύστερα γύρισε στο Ζημαράκη και του είπε: «Από σήμερα προσλαμβάνεσαι στην εταιρεία. Α, και κάτι άλλο. Ελπίζω να μην έχεις αντίρρηση να βάλω τη φωτογραφία σου στα πακέτα. Είσαι τόσο νοστιμούλικο!» Είμαι νοστιμούλικο! Είμαι νοστιμούλικο! Θα βάλω και τη φωτογραφία μου, στα πακέτα! Θα γίνω διάσημος! Διάσημος! Διάσημος στην αγορά! Τι χαρά! Τι χαρά! Πραγματικά, σε λίγο καιρό, ο Ζημαράκης φιγουράριζε νοστιμούλης πάνω στις ζελατίνες των καινούριων ζυμαρικών που έκαναν πραγματικά πάταγο! Έκανε μάλιστα και μια διαφήμιση στην τηλεόραση. Έλεγε στη διαφήμιση. Ω, τρώμε τα ζυμαρικά. Άσπρα, άσπρα, άσπρα και χρωματιστά. Τρώμε, 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 τρώμε τα ζυμαρικά. Και εδώ τελειώ. Όλα κάνουν καλό και με κάνουν δυνατό. Όλα κάνουν καλό και με κάνουν δυνατό. Τώρα θα με ρωτήσετε, η Ασπρούλα τι έκανε? Η Ασπρούλα ήταν πολύ ευτυχισμένη. Από τότε έζησε τόσο καλά μαζί με το Ζημαράκι της. Αχ, Ζημαράκι μου, αχ, Ζημαράκι μου, είμαι τόσο περήφανη για σένα. Με έκανες ευτυχισμένη. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, τελείωσε το παραμύθι μας. Και εδώ τελείωσε το παραμύθι μας. Ζήσανε όλοι τους πολύ καλά. Μα εμείς θα ζήσουμε πολύ καλύτερα με παραμύθια για σας, παιδιά!